Καρέ καρέ μελετούν τα μέλη της ανακριτικής ομάδας που συστάθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού τα δεκάδες βίντεο από το καρναβαλίστικο επέθριο πάρτι που στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία του λιμανιού. Συνολικά 43 πρόσωπα καταγγέλθηκαν, ενώ αύριο καταχωρείται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού η πρώτη υπόθεση πολίτη που αναγνωρίστηκε ότι συμμετείχε στο παράνομο πάρτι. Πρόκειται για 29χρονη, η οποία κατηγορείται για τη μη χρήση προστατευτικής μάσκας, συμμετοχή σε παράνομη συνάθρηση και διακίνηση μετά τις 9 το βράδυ χωρίς αποστολή μηνύματος. Αυτές οι συμπεριφορές έδωσε κίνδυνο ζωές, ήταν το σχόλιο του Υπουργού Υγείας στην πρώτη αντίδρασή του για το πάρτι της Κυριακής στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού. Μόλις την περασμένη Παρασκευή και στις ανακοινώσεις μας τονίζαμε το πρόβλημα που υπάρχει στη Λεμεσό. Καλούσαμε τον κόσμο σε συνεργασία, διότι μόνο έτσι, όταν αναλάβουμε και ο καθένας μας την ατομική, πέραν της συλλογικής ευθύνης, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ιό. Τέτοιες συμπεριφορές θέτουν σε κίνδυνο ζωές και ρισκάρουν όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Με την αστυνομία να βάλλεται ο παντού εκπρόσωπος της δύναμης, υπεραμήθηκε της απόφασής της να μην παρέμβει την ώρα που το πάρτι βρισκόταν σε εξέλιξη. Αυτό αξιολογήθηκε και από αξιολογώντας τα δεδομένα της συγκεκριμένη στιγμή, θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί ενδεχομένως κάποια πρόσωπα υπό τις περιστάσεις να αντιδρούσαν διαφορετικά. Το μεσημέρι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης βρέθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας, συνοδευόμενος από τον υπαρχηγό, τον βοηθό αρχηγό επιχειρήσεων και τον αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού. Κατά σύσκεψη με την Υπουργό Δικαιοσύνης αξιολογήθηκε η κατάσταση με τα μέτρα που λαμβάνονται πανκύπρια για την πανδημία, αλλά και τα όσα έγιναν την περασμένη Κυριακή. Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης απίφθινε έκκληση στους πολιτικούς αρχηγούς να συνδράμουν ώστε να εμπεδωθεί στο λαό η ανάγκη για αυτοπιθαρχία, για κοινωνική και ευρύτερη κατανόηση του προβλήματος, ώστε να μπορέσουμε μέσα από τον περιορισμό της εξάπλωσης πανδημίας να επανέλθουμε στην κανονικότητα το ταχύτερο δυνατό.